Τι αλλάζει στα ΚΕΠ. Κάποια αλλαγή κάνατε και εκεί, διάβασα. Τι αλλάξατε, το ΚΕΠ ε, live, σωστά. Υπάρχει... Εξ εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ my live, σωστά. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται ε, στα ΚΕΠ και τις προσπάθειες αυτής ηγείται ο, ο άλλος υφυπουργός, ο κύριος Γιώργαντάς. Εδώ η προσπάθεια είναι κάποια στιγμή το ΚΕΠ να αποτελέσει το μοναδικό γκισέ του δημοσίου για τον πολίτη. Όπω είπα νωρίτερα, θέλουμε κάποια στιγμή να μπορούμε να κάνουμε mm -hmm. τα πάντα mm -hmm. από το έξυπνο κινητό μα και να. από τον υπολογιστή. Γνωρίζουμε ότι όσο και να προσπαθήσουμε και θα προσπαθήσουμε και μέσα από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών και μέσα από άλλα προγράμματα να χτίσουμε τι ψηφιακέ δεξιότητε στον πληθυσμό, πάντα θα υπάρχουν συμπολίτε μα οι οποίοι δεν θα έχουν αυτέ τι ψηφιακέ δεξιότητε, δεν θα αισθάνονται ασφαλεί άνετα, αν θέλετε, mm -hmm. ε, όχι γιατί υπάρχει θέμα ασφάλεια. Είναι απολύτω ε, ε, ασφαλεί οι συναλλαγέ ναι. αυτέ, αλλά μπορεί. Κάποιοι συμπολίτε μα να μην έχουν αυτή την εξοικείωση με τη τεχνολογία. Να μπορούν αυτοί να πάνε στο ΚΕΠ και μόνο στο ΚΕΠ, να είναι αυτό το μοναδικό γκισέ, και να εξυπηρετηθούν εκεί. Και εκεί όμω βάζουμε την τεχνολογία. Και τη βάζουμε άμεσα για να μπορέσουμε όλοι να εξυπηρετηθούμε. Βάζουμε λοιπόν λύσει τηλεσυνεδρίαση, ε, τηλε ουσιαστικά δηλαδή μία λύση όπου ο πολίτη κλείνει ηλεκτρονικά ένα ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, προκειμένου να συνομιλήσει με έναν εξειδικευμένο υπάλληλο. Για κάποια το θέμα που το υπόθεσή να του. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα σχετικό πιλωτικό, όπου ακριβώ συμβαίνει αυτό το οποίο είπα. Μπορώ να κλείσω εγώ σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα ένα ραντεβού και να συνομιλήσω με έναν υπάλληλο του ΚΕΠ, ο οποίο δεν είναι απαραίτητα ο υπάλληλο του ΚΕΠ που βρίσκεται κοντά μου. Αν έχει να κάνει με θέματα του Δήμου, ναι, θα είναι το συγκεκριμένο ΚΕΠ, αλλά αν έχει να κάνει με άλλα θέματα, μπορεί το σύστημα να με συνδέσει και να κλείσει ένα τέτοιο ε, ραντεβού, μια τέτοια. Ε, τηλεσυνεδρίαση με έναν υπάλληλο ο οποίο βρίσκεται σε κάποια άλλη πόλη, σε κάποιο άλλο σημείο τη Ελλάδο. Πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά mm -hmm. την εξυπηρέτηση του πολίτη να, εξυπηρέτηση. και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Αυτό ο υπάλληλο έχει ενημερωθεί από πριν για το θέμα το οποίο πρόκειται να συζητήσει. Και, και αυτό, σημαντικό, μας. και αυτό σημαντικό. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να εξυπηρετήσει, να λύσει λέει, μάλλον το θέμα, θα μπορεί. Να κλείσει επί τόπου ο πολίτη ένα νέο ραντεβού. Και αυτό κάποια στιγμή θα κλιμακώσει και θα είναι ο τρόπο με τον οποίο πολλοί από εμά θα επιλέξουν τι συναλλαγέ του με τα ΚΕΠ. Να μπορούμε να τα κάνουμε και, αυ και αυτέ τι ε, συναλλαγέ από την εργασία μα, από το σπίτι, χωρί να χρειαστεί να φύγουμε, να μπούμε στο αυτοκίνητο, να ψάξουμε να παρκάρουμε, να βγούμε από το αυτοκίνητο, να στηθούμε σε μια ουρά, να συνοστιστούμε τώρα που ειδικά δεν θέλουμε. Είναι πολλέ χιλιάδε οι παραγωγικέ ώρε που όλοι χάνουμε το σε αυτού του είδου τι ε, uh, μετακινήσει. Και άλλα πράγματα θα γίνουν στα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ θα αναβαθμιστούν ριζικά. Κάποια στιγμή και μέσα στα ΚΕΠ θα υπάρχουν κάποιοι, αν θέλετε, ψηφιακοί εκπαιδευτέ, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετήσουν, να δείξουν δηλαδή στον πολίτη ο οποίο πηγαίνει εκεί και να του πούνε ένα, Αυτό που θέλεις να κάνεις, πώ να το κάνεις και μέσα από το gov.gr. Έλα να σου δείξω πώς θα γίνει αυτό. Αυτό πότε το βλέπετε. Και σιγά σιγά να αρχίζουμε να χτίζουμε τι τις δεξιότητε. Τις δεξιότητες. όχι μόνο μέσα από εργαλεία όπω η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, αυτή η πλατφόρμα που έχουμε λανσάρει και η οποία προσφέρει πάνω από 1.800 ώρε δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού σε όλου του πολίτε. Όχι μόνο μέσα από μαθήματα του gov.gr. Αν μπει κάποιο στο gov.gr, κάτω-κάτω έχουμε ένα σύνδεσμο που λέει «Μάθετε το gov.gr» mm -hmm. και αυτό μας πηγαίνει σε κάποια μαθήματα, όπου εκεί δείχνουμε στον πολίτη βήμα-βήμα πώς να ολοκληρώσει την υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά, πώς να ολοκληρώσει ψηφιακά την εξουσιοδότηση, πώς να ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, που επίσης έχει εξυπηρετήσει χιλιάδε συμπολιτών ναι, μα. Ναι, ναι. Και πλέον έχουμε εκατομμύρια τέτοιων άλλων συνταγών και πλέον πήγαμε την άλλη συνταγογράφηση και στα παραπεμπτικά. Να μην χρειάζεται να πάμε στο γιατρό, ειδικά οι χρονίω πάσχονται οι συμπολίτε μα που επαναλαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τι ίδιε συνταγέ. Να μην χρειάζεται να μετακινηθούν, να χάσουν χρόνο ναι, 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 ναι. προκειμένου να πάρουν το παραπεμπτικό ή τη συνταγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλου μα. Θα το κάνουμε και για τι γνωματεύσει. Λοιπόν, ε, θα μπορέσουμε λοιπόν, και μέσα από αυτού του ψηφιακού εκπαιδευτέ να χτίσουμε. Τέτοιου είδου ψηφιακέ δεξιότητε. Και τρέχουμε σχετικό πιλωτικό. Τέτοιο σχετικό πιλωτικό θα τρέξει πολύ σύντομα. Σα ρώτησα κατά τη διάρκεια που μιλήσατε πότε είναι αυτό, Πότε το περιμένουμε. Με του εκπαιδευτέ στα ΚΕΠ, του ανθρώπου που θα βοηθούν στους ανθρώπου μα που δεν έχουν γνώση κλπ. Το, καθόλου. Το πρώτο πιλωτικό το οποίο έχει Εκώνα. να κάνει με την σύνδεση με έναν εξειδικευμένο υπάλληλο στα ΚΕΠ τρέχει ήδη. Τρέχει ήδη σε αρκετά ΚΕΠ, σε αρκετού δήμου τη χώρα και κάποια στιγμή θα ολοκληρωθούν. Οι αυτές, η πιλωτική αυτή περίοδο. Θα δούμε τα συμπεράσματα τα οποία θα έχουμε συλλέξει μέχρι τότε και προφανώ θα πρέπει να το θα κλιμακώσουμε θα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα, όσον αφορά του ψηφιακού εκπαιδευτέ, είναι κάτι το οποίο δρομολογείται και θα είναι, θα είναι και αυτό σε πιλωτική βάση πολύ σύντομα, θέλω να πιστεύω.